Πριν από 8 μήνες, το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Σύνδου τυλίχθηκε στις Φλόγες. Αυτό αποτελεί μέχρι σήμερα ένα σοβαρό πλήγμα για την ανακύκλωση της πόλης, καθώς εξυπηρετεί περίπου το 50% των αναγκών. Έτοιμο να λειτουργήσει τον Ιανουάριο θα είναι το κέντρο. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας μαζί με το προσωπικό κατάφεραν να αντικαταστήσουν πλήρως το μηχανολογικό εξοπλισμό, όπως τις γραμμές μεταφοράς των υλικών από το σημείο υποδοχής τους, εκφόρτωσης από τα οχήματα συλλογής. Πιστεύουμε ότι εμείς 1,5 μήνα θα έχουμε τελειώσει και θα είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε. Δηλαδή έχει παραγγελθεί όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός. Απλά δίνουμε την άλλη εβδομάδα με πάνελ, το κλείνουμε για να μπορούν να μπουν τα μηχανήματα. Βλέπετε οι καλωδιώσεις έχουν γίνει και να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια πρόβα και να ξεκινήσουμε να δουλέψουμε. Μέχρι και σήμερα οι Δήμοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ως απόρρια της καταστροφής στο κέντρο της Ίνδου. Στο συγκεκριμένο ΚΔΑΗ κατέληγε η μπλε γραμμή συσκευασίας της ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και τα οχήματα ανακύκλωσης από άλλους 6 Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πρόβλημα. Εμείς πιστεύω θα το λύσουμε. Διαχειριζόμαστε αρκετούς τόνους, 150 τόνους, 200 τόνους, καταλάβατε. Και είναι δύσκολο να διαχειριστούν οι άλλοι συνάδελφοι. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους εταιρείας, τα μέτρα πυρασφάλειας θα είναι αρκετά αυξημένα και προηγμένης τεχνολογίας. Ειδικότερα θα υπάρχουν ανιχνευτές καπνού και θα γίνονται μετρήσεις θερμοκρασίας από απόσταση με λέιζερ με σκοπό τον αυστηρό έλεγχο των υλικών που θα εισέρχονται στο κέντρο. Ακόμη θα υπάρχει στο ΚΔΑΗ όχημα πυρόσβεσης καθώς και μόνιμη βάρδια φύλαξης. Θέματα ασφαλείας είναι σύγχρονο το εργοστάσιο. Βλέπετε κάτω τις γιώσεις, τα πάντα γίνονται όλα βάσει μελέτης, δεν γίνονται τίποτα στον αέρα. Έτοιμος είναι και ο κυλινδρικός βραχίωνας, όπου γίνεται το κοσκίνισμα των ανακυκλώσιμων υλικών. Οι μεγαλύτεροι οπτικοί διαχωριστές μπορούν να αναγνωρίζουν τη μοριακή σύνθεση των υλικών. Η τεχνολογία τους είναι τελευταίας γενιάς και αυτό σημαίνει ότι η διαλογή των υλικών θα γίνεται πιο γρήγορα και με ποιοτικότερο τρόπο κατά περίπου 30 με 40%.